Δημοτικά τραγούδια του νεκρού αδελφού. Διαβάζει ο Δημήτρης Φιλελές. Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη, την κόρη την μονάκριβη, την πολυαγαπημένη. Την είχες 12 χρονών και ήλιος δε σου την είδε. Στα σκοτεινά την έλουζε, στάφεγγα τη χτενίζει, στάστρικε στον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της. Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα να πάρουνε την αρετή πολύ μακριά στα ξένα. Οι 8 αδερφοί δε θέλουνε και ο Κωνσταντίνος θέλει. Μάνα μου, κι ας τη δώσουμε την αρετή στα ξένα. Στα ξένα εκεί που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω. Αν πάμε εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. Φρόνιμος είσαι, Κωνσταντή, μάσκημα επιλογήθης. Κι αμόρτιγέ μου θάνατος, κι αμόρτιγέ μου αρρώστια. Αν τύχει πίκρα, γη χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει. Βάλω τον ουρανό Κριτή και τους Αγιούς Μαρτύρους. Αν τύχει κέρτη θάνατος, αν τύχει κέρτη αρρώστια, αν τύχει πίκρα γη χαρά, εγώ να σου τη φέρω. Και σαν την επαντρέψανε την αρετή στα ξένα και μπήκε χρόνος δίσεκτος και μήνες οργισμένη και έπεσε το θανατικό και 9 αδερφοί πεθάναν, βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μυρολογιόταν. Στου Κωνσταντίνου το μνημιό μυρολογάει και λέει: «Ανάθεμά σε, Κωνσταντή, και μύρια ανάθεμά σε, όπου μου την εξόριζες την αρετή στα ξένα. Το τάξιμο που μου ταξες, πότε θα μου το κάμεις? Τον ουρανό έβαλες Κριτή και τους Αγιούς Μαρτύρους. Αν τύχει πίκρα γη χαρά, να πας να μου τη φέρεις». Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα η γης αναταράχτηκε και ο Κωνσταντής ευγήκε. Κάνει το σύγνεφο άλογο και τάστρο χαλινάρι και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να τη φέρει. Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. Βρίσκει την και χτενίζουνταν όξους το φεγγαράκι. Από μακριά την χαιρετά και από κοντά της λέγει: «Άιντε, αδερφοί, να φύγουμε, στη μάνα μας να πάμε. Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα? Αν ίσως είναι για χαρά, να στολιστώ και να'ρθω. Έλα, αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως κι αν είσαι». Κοντολογίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια και λαϊδούσαν. Δεν και λαϊδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια. Μον και λαϊδούσαν και έλεγαν ανθρωπινή ομιλία. Ποιος είδε κόρη όμορφη να σέρνει πεθαμένος? Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια? Πουλάκια είναι κι ας και λαϊδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε. Και παρακεί που πήγαιναν κι άλλα πουλιά τους λένε. Δεν είναι κρίμα και άδικο, παράξενο μεγάλο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους αποθαμένους. Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια, πως περπατούν οι ζωντανοί με τους αποθαμένους? Απρίλης είναι και λαλούν, και Μάης και φολεύουν. Φοβούμες, αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. Εχτές βραδείς επήγαμε πέρα στον Αηγιάννη και θύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι. Και παρεμπρός που πήγανε κι άλλα πουλιά τους λένε: «Για ιδές θάμα και αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, τέτοια πανόρια λιγερή να σέρνει ο πεθαμένος.
Τ' άκουσε πάλι η αρετή και ράγισε η καρδιά της. Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια. Άφησα ρέτο τα πουλιά κι ό,τι κι αθέλας λέγουν. Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου και πού είναι η λεβεντιά σου και τα ξανθά σου τα μαλλιά και το όμορφο μουστάκι. Έχω καιρό παρόστησα και πέσαν τα μαλλιά μου. Αυτού σημά, αυτού κοντά, στην εκκλησιά προφτάνουν. Βαριά χτυπά τα λόγου του και απεμπροστά της χάθη και ακούει την πλάκα και βροντά το χώμα και βοίζει. Κοινάει και πάει η αρετή στο σπίτι μοναχή της. Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα. Βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καριοφύλι μαύρο. Βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. Βρίσκει την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Χτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν. Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχθρός μου φύγε, κι αν είσαι ο πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω. Κι η δόλια η αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. Σήκω μανούλα μου άνοιξε, σήκω γλυκιά μου μάνα. Ποιος είναι αυτός που μου χτυπά και με φωνάζει μάνα? Άνοιξε μάνα μου, άνοιξε, κι εγώ είμαι η αρετή σου. Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν και απέθαναν κι οι δύο.